Να τρολάρω λίγο. Να τρολάρω όσο θέλετε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης το φύλαγε για την ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για αύριο. Και αύριο τι είναι. Αύριο, να το κάνει τώρα στον κ. Σαμαρά. Που γιορτάζει αύριο. Είπα να τρολάρω, έτσι. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες που είναι πολύ άξιοι για Πρόεδροι της Δημοκρατίας. Δεν το συζητάμε. Ναι. Εγώ το συνδέω πολύ με το πρόσωπο του κ. Παυλόπουλου και με ένταση. Όμως αυτή η ιστορία έκλεισε. Οι δυνατότητες που έχει κάθε κόμμα πια με μία έννοια είναι ψηφίζει κάποιον ή κάποιον άλλον. Αυτή, αλλά ανοίγει μια άλλη. Γιατί αν το στηρίξετε κι εσείς και πάει πάνω από 200. Λοιπόν, κάποιον ή κάποιον άλλον ή παρόν. Αυτά ψηφίζει στη Βουλή. Ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Οπότε λίγο υπομονή όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Εκδήλωσα εγώ τη θετική προσέγγιση μας προς την προσωπικότητα. Είμαι της γραμμής της κυρίας Μπακογιάννη όσον αφορά την ένταση σε σχέση με το γυναίκα. Έτσι, δηλαδή, εδώ δεν συζητάμε για το φύλο και νομίζω ότι πρέπει να ξαναπροσέξει τους λογογράφους του ο κύριος Μητσοτάκης. Συζητάμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι γυναίκα. Το γυναίκα πάει στο πρώτη φορά. Το πρώτη φορά, ναι, άκουσα και τον κύριο Γεωργαντά σε σχέση με αυτό. Άρα, εκεί ας μείνουμε προς το παρόν. Εσείς έχετε και τα ρεπορτάζ σας. Αν μου επιτρέπετε, αυτή την κριτική δεν την καταλαβαίνω. Διότι όταν είχε σχηματιστεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην πρώτη ορκομοσία, ας πούμε, δεχθήκαμε ισχυρότητα την κριτική και όταν υπάρχουν αρκετές γυναίκες. Ορθώς. Τώρα μας λέτε ότι είναι γυναίκα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι μάλιστα η πρώτη γυναίκα πρόεδρος Δημοκρατίας, αν ψηφιστεί από τη Βούλη. Και μας λέτε δεν έχει σημασία να γίνει συμβολικά, έχει την αξία του. Συμβολικά έχει. Συμβολικά έχει την αξία του ότι παραδοσιακά από τη δεξιά παράταξη ξεκινούν αυτές οι πρώτες φορές. Δηλαδή η πρώτη γυναίκα βουλευτής, η πρώτη γυναίκα υπουργός, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος Βουλής, κυρία Μπενάκη, και τώρα η πρώτη πρόταση για πρόεδρο Δημοκρατίας είναι επίσης γυναίκα. Αυτή έχει μία αξία αυτό το πράγμα. Έχει μία αξία η οποία προχωρά προοδευτικά προς το μέλλον. Την δύναμη και την αξία που θέλουμε να δώσουμε στο ρόλο της γυναίκας στην πολιτική σκηνή της χώρας. Είναι μια μεταφυσική θεώρηση της ιστορίας, κατά τη γνώμη μου, το λέω και σε δικούς μου συντρόφους, αυτό το πράγμα πρώτη φορά κτλ. Εντάξει, αρχίζουμε να συζητάμε και η πρώτη εκτέλεση έγινε πάλι από τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς βγήκατε από αυτή την παράταξη. Και το δε, εντάξει, μη συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα. Κύριε Βίτσα, ήταν. Εγώ, ωραίο είναι. Συμβολικό είναι να είναι γυναίκα. Ήταν γκάφα η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και αυτό φαίνεται με την επανίδρασή του τώρα. Χρειάστηκαν 6 μήνες για να καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ότι ήταν λάθος. Μεγάλο λάθος. Μας πήγε πίσω. Και τώρα ξαναστείνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κάτι που το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Χρειάζεται να διορθώσει μερικά πράγματα, τουλάχιστον διέτρεξα το διάταγμα. Θα μου πείτε ψηλό απλά, αλλά δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνεται. Δηλαδή δεν προβλέπει Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών το διάταγμα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάντως όταν είχε καταργηθεί η αιτιολογία ήταν ότι δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως. Καλά, αυτή είναι η αιτιολογία του κ. Μητσοτάκη. Της κυβέρνησης, ναι. Ενώ ήρθε μετά και κάνανε και από 15.000 στα νησιά πήγανε στους 45. Δηλαδή άμα είναι να κάνεις έτσι, καλύτερα να μην κάνεις τίποτα. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν πρέπει να αλλάξει μόνο το λάθος του περί Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πρέπει να αλλάξει το λάθος περί πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνηση. Άλλαξε, κύριε Βίτσα. Από την κυβέρνηση. Δημιουργήθηκε κλειστά κέντρα. Αυτό λέω ότι αλλάζει λάθος. Αλλάζει λάθος. Σήμερα, και το λέω πραγματικά δηλαδή, εντάξει, το πιστεύει, δεν το πιστεύει κανένα, σε μια προσπάθεια να βοηθήσω. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι και με χρήματα στην ουσία μπορεί να τα πάρει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να πάρει 20-25.000 από τα νησιά, να τους μεταφέρει στην ενδοχώρα, κατά κύριο λόγο για ένα χρονικό διάστημα σε ξενοδοχεία, σε υποδομές που έχουμε, και να οργανώσει μια πολιτική, θα έλεγε κανένα, στέγασης και αλληλεγγύης αυτού του κόσμου, ιδιαίτερα σε σπίτια. Το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει αυτό που έχει εξαγγείλει. Δηλαδή, και το οποίο συμφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή, να προσλάβει 400 ανθρώπους για το άσυλο, να προσλάβει και 400 διερμηνείς. Κλειστά κέντρα όμως όχι. Και τα λοιπά. Είναι κοιτάξτε, φυλακές όπως λένε πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω ότι είναι φυλακές. Αλλά σας λέω το εξής. Βάλτε στο μυαλό σας ότι άντε να φτιάξουν στη Λέσβο ένα κλειστό κέντρο.
στη Μόρια, δηλαδή εκεί που είναι. Και να τη μεγαλώσουν κιόλας. Και να την κάνουν, ξέρω εγώ, 6.000. Θα κλείσει η Μόρια, θα γίνει αλλού στο κέντρο. Ναι, όχι, λέω, βάλε, όπου και όπου και να είναι το ίδιο πράγμα. Θα συμπληρώσω το ρεπορτάζ. Αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι 20.000 μέσα, η έκρηξη είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται σε τέτοιο επίπεδο που ταλαιπωρούνται σήμερα και οι αιτούντες άσυλο και ο ντόπιος πληθυσμός. Ναι. Το έχω ζήσει. Δεν ξέρω τα προβλήματα. Άμα υπάρχουν κλειστά κέντρα, κύριε Βίτση. Δεν μειώνονται. Και θέλετε να σας φέρω τρία παγκόσμια παραδείγματα σε σχέση με αυτό το πράγμα. Πείτε μας. Το ένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Δεν μειώνονται. Μάλιστα. Δεύτερο, η Ιταλία. Δεν μειώθηκαν από αυτό. Μειώθηκαν όταν άρχισαν να τους πνίγουν τους ανθρώπους. Έτσι. Οπότε γυρίσανε προς την Ελλάδα και προς την Ισπανία. Όλες αυτές οι ιδέες που θα πρέπει να τις πληρώσουμε και από την τσέπη μας. Ναι. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρώνει τέτοια πράγματα. Κύριε Κυριανάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν φυσικά, γάφα. Φυσικά και πληρώνει κλειστά κέντρα. Με ευρωπαϊκά κονδύλια κατασκευάζω αυτά τα κέντρα. Αυτό είναι λάθος που λέει ο κύριος Βίτσας. Τώρα, δικαιωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να αισθάνεται αν η Νέα Δημοκρατία ερχόταν στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν έλεγε ότι κάναμε λάθος τους προηγούμενους 6 μήνες και θα πάμε σε μια πολιτική ανοιχτών συνόρων, όλοι μέσα, ανοιχτά κέντρα κλπ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που γίνεται. Τώρα σκληραίνει η πολιτική. Σκληραίνει η πολιτική, αναβαθμίζεται η ατζέντα του μεταναστευτικού, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να διαχειρίζεται από μόνο ένα Υπουργείο. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ο στρατός, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, το εθνικό σύστημα υγείας, η αυτοδιοίκηση ασχολούνται από το πρωί ως το βράδυ με πάρα πολύ μεγάλη ανθρωποδύναμη με το μεταναστευτικό πρόβλημα, όλο αυτό επηρεάζει. Και παράγει συνέπειες σε πάρα πολλά υπουργεία. Άρα... Δεν κατάλαβα εσείς είσαστε στο Υπουργείο, γιατί δεν βρίσκεται ο κύριος Στεφανής, ο οποίος έχει πάρει όλο το σχεδιασμό. Δεν ο κύριος Στεφανής έχει πάρει έναν ειδικό ρόλο για τα κλειστά κέντρα. Ναι. Είναι άλλο αυτό, άλλο ο ρόλος του κυρίου Κιχίλια, για παράδειγμα. Τα κλειστά κέντρα δεν είναι η αιχμή της αντιμετώπισης του προσφυγικού. Είναι ένα από τα μέτρα. Είναι ένα από τα μέτρα. Τα μέτρα λοιπόν τα οποία θα εφαρμόσουμε εμείς είναι πιο αυστηρή έλεγχη στα σύνορα, ειδικά στον Εύρο επεκτείνονται και αυστηροποιούνται πάρα πολύ οι έλεγχοι. Δημιουργούνται ήδη τα κλειστά κέντρα. Έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίσαμε ως Νέα Δημοκρατία για τις απελάσεις. Και είναι πολύ διαφορετικό, ξέρετε, για έναν παράνομο μετανάστη να έχει καθεστώς ετούντος ασύλου και καθεστώς διοικητικής πράξης απέλασης. Όταν είσαι υπό απέλαση, κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγεις. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από χθες μας λένε συγχαρητήρια. Και μας λένε ότι αισθάνονται δικαιωμένοι, Γάφα, διότι είπαν, αυτό, αυτό το οποίο εφαρμόζουμε είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με αυτό που λέει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας πώς θα τις αντιμετωπίσετε, κύριε Κυριανάκη? Είδαμε τον κύριο Μηταράκη να προφυλακίζεται και προγραμματίζονται και άλλες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με κατανόηση και με επεξήγηση θα τις αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι εχθροί μας οι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν για την ασφάλειά τους, για την κοινωνική ειρήνη της γειτονιάς τους κλπ. Δεν είναι αντίπαλοι μας. Είναι άνθρωποι στους οποίους πρέπει να εξηγήσουμε τι ακριβώς προβλέπει το σχέδιό μας. Το σχέδιό μας λοιπόν προβλέπει το εξής. Όταν ένα κλειστό κέντρο, αντί να έχει 20.000, που λέει ο κύριος Βίτσας, έχει μέσα 1.000, διότι ο κύριος Πέτσας θες επανέλαβε το όριο του 1%. Ναι. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση βάζει ένα αριθμητικό όριο στο πώς μπορούμε να δεχτούμε ως χώρα. Λέει 1% αναπεριφέρεια. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει 1% πανελλαδικά. Άρα περίπου σχηματικά 100.000. Άρα. Όταν ένα κλειστό κέντρο έχει λίγους ανθρώπους μέσα, πιο γρήγορα κάνεις διαχείριση των αιτήσεων, πιο γρήγορα βγάζεις αποτελέσματα. Αυτοί που είναι παράνομοι μετανάστες θα έχουν διοικητική πράξη απέλασης, θα γυρίζουν πίσω. Αυτοί που δικαιούνται διεθνούς προστασίας ή είναι ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, θα τα φροντίζουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και θα προσπαθούμε να στείλουμε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη φροντίδας. Για να πάμε στην απάντηση του κ. Βίτσα, το όριο που βάζουμε στους παράνομους νόμους μετανάστες, πρόσφυγες και τα σχετικά, είναι 100.000 στη χώρα. Όταν λέμε 1%, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε 1%. Εγώ το έχω πει αυτό, τα μην τελενέστε. Εγώ σας λέω το εξής, πάρετε και τις παλιότερες συνεντεύξεις μου και τα λοιπά. Εγώ είπα το όριο της χώρας να διαχειριστεί το ζήτημα. Είναι περίπου 100.000 και πλησιάζουμε γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχουμε υπερβεί στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Κυριανάκης λέει ότι εμείς δεν κάνουμε κανένα λάθος. Δεν είπα αυτό. Όχι κανένα λάθος. Δεν είπα ότι κάνουμε λάθος. Αυτό είναι πολιτική. Στο συγκεκριμένο. Σας είπα ότι σκληραίνει η πολιτική. Εγώ λέω λοιπόν ότι επανασυστάθηκε το Υπουργείο, ιδρύθηκε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Διαπράξεων ή παραλήψεων εμφανίζονται τα πράγματα. Άρα η κυβέρνηση
παραδέχεται ότι έκανε λάθος που διέλυσε το Υπουργείο, που το κατάργησε. Μα το τώρα θα δεν περιμένω, είναι θα περιμένω, περιμένετε λίγο εσείς. Το θέμα είναι τι θα κάνει σας το Υπουργείο. Πνίγει η άποψή σας. Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου, έχει σημασία. Λοιπόν, όχι τι καρέκλες θα έχει κάθε καρέκλα. Λέω λοιπόν ότι θα περιμένω άλλους 6 μήνες να μου ζητήσουν και συγγνώμη για τα ζητήματα της πολιτικής. Το ένα έγινε σε σχέση τον με το λάθος. Τον κύριο Μηταράκη ως πρόσωπος τον κρίνεται για αυτή τη θέση. Με τον ό,τι μιλάμε δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά λέω το εξής. Ότι, και το καταλαβαίνω, δηλαδή, ξέρετε τι, να σε προφυλακίζουν οι... Κακώς, το συζητάω, κακώς, οι ψηφοφόροι σου. Δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, αυτοί που κάνανε αυτά τα έκτροπα, έτσι, σπασάνε. Καλά, και οι ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν αυτές. Λέω, λοιπόν, εγώ έχω πάει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, έχω μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, πλην του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ. Έτσι, με τον προηγούμενο δήμαρχο και τα λοιπά. Εγώ λέω το εξής. Είναι τελείως λαθεμένη από πολιτική άποψη και θα πιέζει την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο τα νησιά η λογική ότι, η οποία δεν γίνεται κιόλας, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, θα σας πω μια-δυο κουβέντες, η λογική ότι θα φτιάξω κλειστά κέντρα, ναι, θα γεμίσω την Ελλάδα με κλειστά κέντρα τύπου φυλακών, στην οποία θα πηγαίνω δεν εκεί. Κλειστά κέντρα. Πέντε έχουμε, τα οποία είναι προαναχωρησιακά κέντρα. Ναι, δεν είναι δηλαδή για να φύγουν. Είναι η Αμυγδαλέζα, η Κόρινθος, το Παρανέστη. Τέλος πάντων, να μην τα. Αλλά θα είναι φυλακές. Λέω λοιπόν. Θα είναι ελεγχόμενα να απαντήσω στην ερώτηση. Μισό λεπτάκι. Εσείς μιλάτε τώρα, θα αρχίσουμε να παίζουμε με τα control και τα closed. Είναι. Λέω λοιπόν ότι. Η εμπειρία έχει διδάξει, δεν είμαστε η πρώτη χώρα που αντιμετωπίζει, αλλά και είμαστε και η χώρα, η εμπειρία έχει διδάξει ότι τέτοιου είδους κλειστά κέντρα εγείρουν αντιδράσεις από τη μια μεριά από τις τοπικές κοινωνίες, το δεύτερο ότι με ροές προσφυγικές υψηλές γίνονται στοιχεία πλήρους έντασης και για την τοπική κοινωνία και για το... Εγώ λέω... ότι να γίνουν τα κέντρα, ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, εκεί που χρειάζονται, αλλά δεν μπορεί να είναι τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, το λέω τελείως πολύ περισσότερο τα κλειστά, η μέθοδος με την οποία βλέπουμε το ζήτημα το μεταναστευτικό. Και συμπληρώνω. Βεβαίως, και συμφωνώ αν το είπε ο κύριος Κυρανάκης, ότι η Ελλάδα δεν θα λύσει το μεταναστευτικό μόνη της. Άρα, όλοι μαζί, τώρα, προσέξτε. Εκλέγεται καινούριος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντάξει, εκλέγεται. Κάποια στιγμή, μέσα στην άλλη εβδομάδα από ό,τι μαθαίνω. Την άλλη 22 Τετάρτη. Του μήνα. Την άλλη Τετάρτη. Εγώ θα ήθελα πάνω σε 2-3 ζητήματα, εθνικά, εθνικά μεταναστευτικό κτλ., να μαζέψει τους επικεφαλείς, να κάνουμε μια συζήτηση και να ορίσουμε τον τρόπο, τους όρους της Ελλάδας. Ορίστε κύριε Κυριανάκη για να κλείσουμε. Παρακαλώ. Έκανε μια ερώτηση. Ναι, για το αν είναι φυλακές τα κλειστά κέντρα. Είπε ο κ. Βίτσης ότι η λύση θα ήταν ανοιχτά κέντρα, αλλά όχι μόνο. Είναι κλειστά, κέντρα που δεν είναι κλειστά. Ναι. Όπως είστε εσείς, όπως είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι οι φυλακές. Είναι κλειστά ελεγχόμενα κέντρα. Διότι οφείλεις, αν σέβεσαι τον εαυτό σου ως χώρα, να γνωρίζεις αυτοί που έρχονται μέσα παρανόμως, ποιοι είναι, από ποια χώρα έρχονται, με ποιο σκοπό ήρθαν κτλ. Δεν μπορεί η Ελλάδα να θέλει να είναι μια ισχυρή δύναμη, σταθερή δύναμη. Στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αν δεν γνωρίζει ποιοι μπαίνουν μέσα, πόσοι μπαίνουν και τι σκοπούς έχουν. Γεια σας κύριε, ευχαριστούμε. Είστε καλά. Πιέστε, επειδή είστε νέος, νέος ηλικιακά εννοώ, έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν έχετε εμπειρία. Πιέστε να αποσυμφορηθούν τώρα τα νησιά. Δεν είναι 40 τόσο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Θέλουμε να φύγουμε και να βοηθήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, έρχομαι να φύγουμε και εμείς. Λοιπόν, συνέχεια. Θα τα πούμε το πρωί στις 6, πρώτο Θεό στο ραδιόφωνο του Sky. Και στις 10 εδώ πιστεύω σε επάλξη ενημέρωση εσείς στην τηλεόραση.